Παπά, εντάξει με τη Γάμα, εντάξει με τη Βίτα, πήρε στην ΑΕΚ τζάμπα και τώρα με έχεις με τον Αραβίδη σεντερφόρ για να πάω να χτυπήσω εγώ τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη και αν θες και τον Αλαφούζο με τον Μπέρκ. Δηλαδή, ο άλλος έχει σεντερφόρ τον Κλάους, έχει σεντερφόρ τον Βούλγαρο, ο οποίος είναι ανέτοιμος και θα πούμε σε λίγο τι γίνεται. Και τον Μακ, ο οποίος είναι χασογκόλης, αλλά είναι σεντερφόρ που κάνει τη μεγάλη κίνηση. Και ο άλλος έχει τον Μπέρκ, ο άλλος πήρε αυτό τον Μαυρούκο και τον Μποαφανασάρε, πώς το λένε τον άλλο που πήρε, που τον ήθελε και ο ΠΑΟ. Μποανανότε ρε, τι Μποαφανασάρε. Μποανανότε. Ναι, εντάξει, μην Μποανασέρα, ναι. Μποανανότε. Σταμάτα, σταμάτα. Άστα, Μποαφέα, Μποανότε, άστα. Τι Μποανότε, για το φόρτο Ολυμπιακού σε λέω. Συνέχισε. Άστα, μην με διακόπτεις κάπου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει λοιπόν αυτούς τους δύο φορ. Ο Ολυμπιακός έχει τους συγκεκριμένους φορ, τον Μαυρούκο και τον Άλωνα. Όλοι έχουν center φορ. Ο άλλος πήγε στους 10 εκατομμύρια να πάρει τον Μπερμπάντοφ. Και με να μείνει με τον Αραβίδη και τον Τζιμπούρ. Ο Τζιμπούρ δεν παίζει και ο Αραβίδης είναι εξτρεμοενιάρη. Εξτρεμοενιάρη. Μετά, έχεις αυτόν τον Μπουανανανότε. Δεκάρι καθαρό. Χάθηκε στην πλευρά. Και ποια πλευρά? Αυτή που είχε πρόβλημα ο ΠΑΟΚ μεσοαμυντικά και αυτή που ο ΠΑΟΚ ήταν δυναμή τη επιθετικά. Δεν βοήθησε δηλαδή και στο ανασταλτικό κομμάτι ο Κοντός, δεν τον είδαμε, και στο κομμάτι δημιουργία όταν έρχονταν σαν δεκάρι τίποτα. Βάργκας μετά. Δεκάρι που παίζει στην πτέρυγα, στην πλευρά. Δηλαδή έχει δύο δεκάρια καθαρά σε ρόλο εξτρέμ. Και βάζει και τον Ανάκογλου σαν έναν χαφ τρίτο που να έρχεται τέταρτος να πατήσει υποθετικά την περιοχή και έχει ένα φορ εξτρεμοφορ, λίγο εξτρέμ λίγο φορ και έχει και δύο δεκάρια, καθαρά δεκάρια σαν εξτρέμ χωρίς καθαρό αιμο δεκάρι στη μάντα. Δηλαδή έχει τέσσερα δεκάρια, παίζει χωρίς δεκάρι στην Τούμπα, στην καρδιά του ΠΑΟΚ και αφήνει το Τζιόλι και το Σάμπο άνετα να φανούνε ότι μπορεί και ο Τζιόλι να είναι διακριθέντας. Αυτά δεν τα ακούστε πουθενά. Επιθετικά της δίνει την κατοχή ο ΠΑΟΚ και της φεύγει. Δηλαδή της δίνει και ένα τυράκι ο ΠΑΟΚ στο παίξε μπάλα μωρί μέσα στην Τούμπα να γυρίσει την μπάλα όπως την γύριζε η Ολλανδία δεν και καλά το 1974. Αλλά σου παίρνω εγώ την μπάλα και σου φεύγω με Ροντρίγκες, Μα, Κωνσταντινίδη και Πέλκα και σε ευνηδιάζω. Σου κάνω ευκαιρίες και με προλαβαίνεις με τελευταία στιγμή με κάτι τάκλιν στο όριο της περιοχής κτλ. Αυτή είναι η ΑΕΚ η οποία μπήκε να παίξει τον ΠΑΟΚ κατοχή ή κόντρα επίθεση με εξτρεμοδεκάρι σαν εννιάρι, δεν έχει άλλον, δεν έχει άλλον γιατί ο Μαυρούκος είναι τελειωμένος. Και με δυο δεκάρια από τα τέσσερα που έχει στις πλευρές. Κόντρα επίθεση η ΑΕΚ και με δύο αργούς στο κέντρο, Τζιόλι και Σάμπο και δύο αργά στόπερ δεν έκανε. Και γιατί δεν έκανε? Γιατί ο Ανάκογλου στο παιχνίδι δεν υπήρχε ποτέ. Περιμέναμε να δούμε τον Ανάκογλου, ο οποίος στο παιχνίδι δεν υπήρχε. Όταν έκανε η ΑΕΚ Αραβίδη σεντερφόρ, Μάνταλο δεκάρι, Πλατέλα δεξιά και Μπαρμπός αριστερά, τον έκανε τον ΠΑΟΚ 10 λεπτά, τον έβαλε μέσα στα δίχτυα. Άρα λοιπόν, ξεκινάω με την ΑΕΚ την ηττημένη, η οποία έχει παίξει ένα ανορθόδοξο στυλ, το οποίο δεν της βγήκε και δεν της βγήκε καθόλου στο επιθετικό κομμάτι. Με δεκάρι το Μάνταλο, με σέντερ φορ τον Αραβίδη, με δεξί εξτρέμ τον Πλατέλα και με αριστερό τον Μπαρμπόσα, η ΑΚ έγινε πιο ομάδα. Έγινε πιο ορθολογική, έγινε πιο λογική και πιο απειλητική. Έγινε ΑΕΚ. Για 80 λεπτά δεν υπήρχε ΑΕΚ. Οι αλλαγές γίνανε στο 68 από Ανανότε που δεν μύρισε, στο 60 περίπου από Μπαρμπαρόσα και στο 75 πήγε ο Πλατέλας στη θέση του Ανάκογλου. Αυτά για τους ΑΕΚτσίδες. Αυτά για τους ΑΕΚτσίδες. Σοϊλέδης. Με εξέπληξε πολύ θετικά το παιχνίδι του. Πολύ καλό σωματικά, αθλειότατος πνευματικά. Ήταν δηλαδή ο Βλάξ του παιχνιδιού. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι λένε ο MVP.
η καλύτερη απόκρουση, η καλύτερη χαμένη ευκαιρία, το ωραιότερο γκολ και ο MVP κτλ. Αν προσθέσει, πώς λένε, Nova Sport, τον Βλάξ της αγωνιστικής. Εάν υπήρξε λοιπόν Βλάξ της αγωνιστικής, ο Βλάξ της αγωνιστικής είναι ο πολύ καλός εχθές ο Ηλέδης. Τι κάνει ο Ηλέδης? Πάει και κάνει ένα πέναλτι χωρίς να υπάρχει λόγος, επάνω σε ποιον? Επάνω στον πύργο το λευκό του ΠΑΟΚ. Τον τίποτα επιθετικά Ζιόλι. Δηλαδή τον βάζεις στο αεροπλάνο, στις αποσκευές τόσο ηλέδι. Πηγαίνεις εκεί πέρα μαζί με τα καναρίνια και τα σκυλιά και τις χελώνες που πάνε κάτω στα αμπάρια του αεροπλάνου και λες, είμαστε μια 25μελής αποστολή, το ένα το μέλος μας θα το χρησιμοποιήσουμε για βαλίτσα. Ποιος είναι ο Σοηλέδης? Σε βαλίτσα μέσα. Και πολύ του είναι. Εγώ αν ήμουν ο Αδέλας θα τον έστελνα με το τρένο, και όχι το τρένο το γρήγορο που πάει Θεσσαλονίκη Αθήνα σε 5 ώρες, με την καρβουνιάρα. Με την καρβουνιάρα ρε Σοηλέδη θα σε έστελνα πίσω. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μας έφτιαξε ποδοσφαιρικά. Είχα χρόνια, πάνω από 2 χρόνια να δω στο καφενέ της γειτονιάς μου και στα απέναντι μαγαζιά που αριθμούν γύρω στα 250 άτομα, από τα οποία 220 ήταν παοξίδες, καμιά 20 εξίδες και 10 αριανοί που ήταν με την ΑΕΚ και περιμέναν οι φουκαράδες οι αριανοί να χαρούνε με τον γκολ του Αραβίδη. Η κατάντια σας είναι αυτή ρε αριανοί, να πάτε να βρείτε την ΑΕΚ, τα κίτρινα και την Dortmund να παίξει με εναντίον του ΠΑΟΚ και να χαρείτε. Να χαρείτε, η κατάντια σας είναι να χαίρεστε με ξένες τσουτσούδες. Να το πω αυτά. Με ξένα pay. Δεν μπορώ να μιλήσω. Πιο αργό δεν γίνεται, δεν με παίρνει και το σταματώ εδώ. Με ξένα κόλληβα μνημόσυνο οι Αριανοί. Έβαλε τον κόλλο Αραβίδης και χαρήκαν. Είχα κάνει 2-3 χοντρομπαλάδες εκεί. Γέλος, τι γελάζε πλάκα του λέω. Το κόκκι σέντερ φόρ θα σε φέρει ο άλλος. Χαϊβάνι. Σε φέρει τον Αναστόπουλο και ο Αναστόπουλος λέει δεν έχω σέντερ φόρ. Μα δεν υπάρχει σέντερ φόρ. Και είχα από τον κύριο Καρυπίδη. Κύριε Καρυπίδη, πρέπει οπωσδήποτε να με πάρει θεματοφύλακα και σέντερ φόρ. Έφτασε 30 του μηνός Σεπτέμβρη και ο Άρης δεν έχει σέντερ φόρ. Έχει πλακώσει τα φρέντο και τα εσπρεσάκια ο Αναστόπουλος γύρω στο κέντρο της πόλης και είναι πικρός ο καφές του. Κλείνει η παρένθεση. Τον ΠΑΟΚ λοιπόν τον γουστάραμε όλοι. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι όταν τρώει τον γκολ ο ΠΑΟΚ στο 0-1 στο 50 τόσο, ξέρεις τι λέγανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ? Ποια έκρε! Γελούσαν σαν τον Μπούζο ηρωνικά, έτσι αυτό το ψεύτικο χαμόγελο του Μπούζου. Έτσι γελούσαν. Σαν να λέγανε δηλαδή εγώ από αυτούς δεν χάνω. Είναι δηλαδή αδιανόητο. Δηλαδή Μελισανίδη, αδιανόητο αυτό το γεγονός που έγινε χθες και ξεβρακώθηκε η ΑΕΚ του Μελισανίδη. Και ξύπνησαν σήμερα οι ΑΕΞΙΔΕΣ, οι original, οι οποίοι μπήκανε μέσα κατ' εντολήν Μελισανίδη στο ματς με τον Παρθρακικό για να δημιουργήσουν, ξέρω εγώ την αυτή, να πέσει η ομάδα τα χρέη και να ανεβούμε καθαροί. Και τώρα έρθει η Μελισανίδη, η original, την οποία την παραμύθιασες για να μπει μέσα να σου κάνει το μάγκα. Δεν μπορεί να σου κάνει το μάγκα η original, γιατί είναι συνένοχη στην πτώση της ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είπε το OK. Και έρχεται λοιπόν ο Μελισανίδης στην Τούμπα με τον Αραβίδη Center Four και μια μέτρια ομάδα, αλλά και με ένα Δέλα ο οποίος δεν διάβασε, δεν κοζάρισε καλά το μάτς. Ξανά έρχομαι στον ΠΑΟ. Το πρώτο στοιχείο το οποίο είναι θετικό για μένα, γιατί θα πάω και στα αρνητικά, είναι ότι ξεφύγαμε από αυτό το στυλ το γνωστό, θα πάμε την μπάλα στα πλάγια, θα βγει ο Λίνο, θα σεντράρει. Θα πάει ο Κλάου στο πρώτο δοκάρι, αν τη βρει από το καλάμι και κάτω, γιατί από το καλάμι και πάνω δεν μπορεί να την καρφώσει και φάνηκε στο 50 όταν του έκανε ο Έντι Μέρφη μια σέντρα, δεν θυμάμαι από δεξιά ή αριστερά από αριστερά, αριστερά και κάνει μια κεφαλιά και ο λαιμός του πήγαινε σαν το λαιμό του παιδιού του νεογέννητου που το πιάνει μάνα, γιατί ο λαιμός του παιδιού δεν έχει στήριξη. Ξεφύγαμε από αυτό το φρυγένει ο Λίνο σεντράρι και πηγαίνει ο Κλάου στο πρώτο δοκάρι, τη βρίσκει και κάνει τον γκολ, ή ότι περισσέψει, ότι σκατό περισσέψει, πάει στο δεύτερο δοκάρι, το καρφώνει ο Σαλμπικίδης. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι με έναν όχι ιδιαίτερα ποιοτικό ΠΑΟΚ, ο Κλάου και ο Σαλμπικίδης γίνανε από τους πρώτους σκόρερ της ομάδος. Δύο παίχτες όχι με ποιότητα τεχνική, αλλά με ποιότητα εκτελεστική.
Θα λέει λοιπόν ο Κλάου στα παιδιά του και ο Σαλμικίδη στην κορούλα του γερή να είναι, ότι ο μπαμπάς μόνο από τα ποδαράκια του Λίνο, με τον οποίο θα πρέπει κάθε χρόνο στα γενέθλιά του και στη γιορτή του να του στέλνουν εκεί στην Αραπιά, να πούμε δώρο. Και πού είναι ο Λίνο, δεν ξέρω, στην Αραπιά. Πώς? Βραζιλία. Βραζιλία, σωστός. Με διορθώνουμε εδώ. Βραζιλία. Ότι ο μπαμπάς έβαλε, είναι από τους πρώτους 5 σκόρερ του ΠΑΟΚ, χωρίς Κούδα, χωρίς Τερζανίδη, χωρίς Παρίδη, χωρίς Σαράφη, χωρίς Ασλανίδη. Θα το πούμε και αυτό. Για την αξία του Κλάους στο σκοράρισμα του Σαλμπικίδη. Εντάξει, μην είμαστε κοπρόσχυλα. Εγώ να βρίζουμε. Πάμε τώρα στα θετικά του ΠΑΟΚ. Πάει λοιπόν σε ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο έχει μια πολυχρηστικότητα επιθετική. Ένα που λέει ο Κόκκινος πλουραρισμό. Ένα πλουραρισμό. Δημιουργεί λοιπόν μια κατάσταση σε ένα σμένα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν είχε το ένα σμένα και το έχει με το Μακ, το έχει με τον Ροντρίγκες, το έχει με τον Ζάιρο που ήταν αναπληρωματικός, το έχει με τον Κίτσιου και κάνει σε παιχνίδι διείσδυσης και κατοχής και κάθετης πάσας, γιατί ο Πέλκας, αν τον αναλύσουμε, είναι πολύ καλός στην κάθετη πάσα στο μικρό το χώρο, αλλά είναι πολύ κακός και στα σουτ, γιατί έχει σουτ πιο ελαφρύ από την κόρη μου, δεν είναι σουτέρ, κεφάλι δεν έχει και δεν έχει τη διείσδυση του Ζάιρο, την τρίπλα του Ζάιρο, την τρίπλα του Ροντρίγκες, αν θες και την τρίπλα του Μακ. Γιατί πάνω μου τριπλάρει δύο φορές το Σοηλέδη και τον μπαίνει για λάχανο τον τρώει τον Μπέλκα ο Σοηλέδης στο ένας με έναν. Ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι έδειξε ότι έχει σεντερφόρ αλλά δεν έχει. Δηλαδή, ο Κλάους εκτελεστικά, ο Μπερμπάντοφ που μπήκε μετά εκτελεστικά και δημιουργικά και ο Μακ εκτελεστικά είχαν προβλήματα. Και είναι πολύ μεγάλο κακό για μας, καλό που βλέπουμε ένα τέτοιο ΠΑΟΚ, αλλά είναι πολύ κακό ο ΠΑΟΚ που με Κλάους Σαλμπικίδη με το Λίνο να φορτώνει, έκανε σε 4 μάτς, σε 4 ευκαιρίες ένα γκολ. Σόμεν. Ο ΠΑΟΚ των 18 τελικών κάνει 1,5 γκολ, γιατί το μισό είναι του Σοηλέδη. Αυτό είναι προβληματισμός. Άρα λοιπόν, Κλάους εκτελεστικά, Μπερμπάντοφ εκτελεστικά και Μακ εκτελεστικά είναι για τα σκυλιά, για τα σκυλιά της κάτω τούμπας που πηγαίνουν να πούμε στο γιώτη και στα άλλα μαγαζιά να φάνε ένα ξεροκόμματο, να πούμε, που τους πετάνε οι θαμώνες. Άρα λοιπόν, στο δημιουργικό, πάρα πολύ καλό στο ΠΑΟΚ, στο εκτελεστικό άθλιος ο ΠΑΟΚ και πάμε στον ΠΑΟΚ αμυντικά. Τα 2/3 των στόπερ του ΠΑΟΚ είναι προβληματικά. Και δυστυχώς για τους ΠΑΟΞίδες, ο Τζαβέλας είναι ο καλύτερος στόπερ του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς. Γιατί χαμηλά είναι γρήγορος, είναι ρολίστας στο σύστημα, διότι το σύστημα το αλλάζει το σύστημα ο προπονητής του ΠΑΟΚ, το κάνει 4-2-3-1, το κάνει 4-2-3-1 με Τζαβέλα αριστερό μπακ, το Ροντρίγκες μου να του λέει δεν θα παίρνεις πολύ την άμυνα, θέλω τις κούρσες σου, και βγάζει Μακ σε ένα με έναν, Πέλκα τη μικρή κάθετη πάσα και τον Κλάους ή τον Μπερμπάντοφ center for με τον Κωνσταντινίδη ή τον Κίτσιου να βγαίνουν από εκεί. Να βγαίνει δηλαδή με εξτρέμ τον Ροντρίγκες, με δεκάρι τον Μακ, με δεκάρι τον Πέλκα, με center for τον Μπερμπάντοφ, εννιάρι ή τον Κλάους και με back half τον Κωνσταντινίδη ή τον Κίτσιου. Και μένει πίσω πολύ ωραία με δύο κόφτες, δύο στόπερ και ψηλοπίσω τον Τζαβέλα, γιατί ο Τζαβέλας πολλές φορές θα πάρει και τρεις κούρσες σε κάθε ημίχρονο για να πάει ο Ροντρίγκες να χωθεί δίπλα στη μεγάλη περιοχή και να γίνει κατά συνθήκη center for. Center back στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν στον αέρα, το είπαν και πολλοί. Γιατί δεν υπάρχουν στον αέρα? Έχουν γίνει παρατεταμένα 5 φάσεις στη Ζήμπρου, 5 corners μαζεμένα στο δεύτερο ημίχρονο και 5 κεφαλιές άστοχες, δεν έχει σημασία, τις πήραν από τα center back του ΠΑΟΚ. Και από ένα τερματοφύλακα να αγιάσει το στόμα του Κατσαβάκη που δίνει στο Ραπτόπουλο το ok και το μπράβο και είναι συνοδοιπόρο στην κριτική, δεν υπάρχει Όλσεν στην έξοδο. Δεν υπάρχει Όλσεν έξω από τη μικρή περιοχή. Στον γκολ φταίει, οπωσδήποτε, αλλά περισσότερο φταίει ο Κώστα που χάνει τον Αραβίδη. Του τέστην, που λέγε και ο ηθοποιός, ο Βογιαζής. Του τέστην. Εκεί για να αλλάξει το πρόβλημα,
θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μην μαρκάρει σε ζώνη. Θα πρέπει να πάρει ο κάθε ένας παίκτης τον παίκτη του για να τελειώνει αυτό το παραμύθι με τις τιμένες φάσεις. Διότι ο Τούντορ δεν δίνει εντολή σε κάθε ένα ποδοσφαιριστή να πήρε παιδί μου. Εσύ Τζιόλι θα πάρεις, ξέρω εγώ, τον Γιώγανσον. Εσύ ξέρω εγώ, αυτέ θα πάρεις τον σέντερ μπακ τον Ζαρετόπουλο. Εσύ ξέρω εγώ, Σάμπο, θα πάρεις, ξέρω εγώ, τον άλλο τον σέντερ μπακ τον Κολοβέτσιο. Εσύ ξέρω εγώ, Κώστα Τζαβέλα, θα πάρεις ανάλογα τον τάδε. Δεν γίνεται αυτό. Είναι κατάρα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Και είναι κρίμα να δημιουργεί σε ένα σμέναν.